Εν μέσω των συνεχιζόμενων διαδοχικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της έκπτωσης στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, όπως ίσχυε επί προηγούμενης κυβέρνησης, με στόχο την συγκράτηση της ανόδου της τιμής των καυσίμων κίνησης. Σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών πριν από την Ολομέλεια, άλλαξε ριζικά η πρόταση της κυβέρνησης και αποφασίστηκε, με δεδηλωμένη και την πρόθεση του Δημοκρατικού Συναγερμού, να καταθέσει τρόπο για διατήρηση του 100% της υφιστάμενης μείωσης αντί του 50% που προέβλεπε η πρόταση της κυβέρνησης. Θέση που έτυχε τη στήριξη και όλων των κομμάτων. Σύμφωνα με την πρόταση, η παράταση θα ισχύει μέχρι και τις 30 Ιουνίου, ώστε πριν από το κλείσιμο των εργασιών του σώματος για τις θερινές διακοπές να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις. Προτεραιότητα μας, ειδικά για φέτος, πρέπει να είναι η ανακούφιση των συμπολιτών μας από τις συνέπειες του πληθωρισμού. Δυνατότητα που μας παρέχεται από το ισχυρό δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2022 και όχι η περαιτέρω επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Με βολές κατά ρηπάς επέκρινε σύσσωμη αντιπολίτευση το αρχικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για μειωμένη επιδότηση στο 50%, σημειώνοντας πως θα ήταν δωροάδωρο για τους εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς, ενώ οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι οι τιμές στα καύσιμα κίνησης θα αυξηθούν κατά 4 σεντ το λίτρο από τις 5 Μαΐου. Τα καύσιμα δεν είναι απλά θέμα κοινωνικής στήριξης. Σχετίζεται με ολόκληρη την πιο καλή λειτουργία της οικονομίας, γιατί βοηθά την οικονομική δραστηριότητα, γιατί βοηθά τα νοικοκυριά, βοηθά και τις επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζόμενους, που όλοι έχουν έναν όχημα. Την ώρα που η κοινωνία ασφιχτιά περιμένει μέτρα ανακούφισης, στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η πρώτη πολιτική πράξη της νέας κυβέρνησης να φορτώσει με άλλα λόγια στους πολίτες 4-5 σεντ στα καύσιμα ανά λίτρο κατανάλωσης. Εγώ ούτε τρομάζω, ούτε απαγοητεύομαι. Γιατί έχω μια κυβέρνηση η οποία υπεύθυνα αποτιμά την περιραίουσαν οικονομική ατμόσφαιρα, κατανοεί ότι πρέπει να έχει πλεονάσματα για να ξοδεύει και όχι να ξοδεύει ασύστολα και χωρίς να γνωρίζει τι έχει διαθέσιμο και τι όχι, που έχει υπόψη της ότι κάποτε πρέπει να κρατά και κάποιες εφεδρίες. Ξαφνικά διαπιστώσαμε τον τελευταίο 1,5 μήνα, τον πρώτο 1,5 μήνα της διακυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, ότι ξαφνικά όλοι αποκτήσαμε κοινωνικές ευαισθησίες. Ζητούμε όλοι ξαφνικά ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να γίνει το ένα, πρέπει να γίνει το άλλο. Το δημοσιονομικό κόστος της απόφασης για περιορισμό της μείωσης στα καύσιμα κίνησης στο 50% της υφιστάμενης υπολογιζόταν στα 5.960.000 ευρώ.